σχεδόν ταυτόχρονα και χωρίς μεγάλη διαφορά ηλικίας, έχουμε mm-hmm. τύχει και στις γυναίκες. Ναι, να υπάρχει η Μαρία Ισάκαρη, σαφέστατα, η οποία επίσης, αν πούμε ότι ξεκινάμε από ένα ανύπαρκτο εντός αγωγικών τενιστικά έθνος, η ίδια βέβαια ναι. από μια πολύ σημαντική οικογένεια του τένις. Σαφέστατα. Είναι εκεί που είναι. Δεν ξέρω αν έχεις γνωριστεί ποτέ, αν έχετε ναι, παίξει μαζί. Αν... Δεν θυμάμαι αν έχουμε παίξει. Την ξέρω καλά τη Μαρία, ξέρω και τη μητέρα της και την Αγγελική και αξίζουν συγχαρητήρια κιόλας και στην Αγγελική για το πόσο επαγγελματικά και σωστά, αν θέλεις, μανατζάρισε την Μαρία εξ αρχής με σωστές επιλογές και ανθρώπων οι οποίοι ήταν δίπλα της, με σωστό προγραμματισμό, με σωστό coaching. Βγήκε έξω από νωρίς, είχε τη βάση της, αν θυμάμαι, στην Ισπανία κτλ. Γυμνάστηκε σωστά, είχε ένα επαγγελματικό προφίλ από νωρίς σωστά. Η Μαρία είναι πολύ μεγάλη ψυχή και πολύ μεγάλη μαχήτρια. Πάρα πολύ γυμνασμένη καλά και είναι συγκαταλέγεται κορυφαίες του κόσμου και είναι τεράστιο fit επίσης και είναι προς τιμήν της αυτό το πράγμα. Έχει δουλέψει πολύ και η Μαρία και αξίζει 100% εκεί που βρίσκεται. Και είναι πάρα πολύ ωραίο να έχεις δύο άτομα οι οποίοι κιόλας από ό,τι διάβασα θα συμμετάσχουν και στο Hopman Cup στις αρχές του 19. Ναι, το οποίο θα ήταν, ξέρω εγώ, η πρώτη ομάδα μετά το 2002, αν δεν απατώμε, που μας είχε δώσει σαν wild card και τα λοιπά τότε πριν 17-18 χρόνια. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις δύο παίχτες σε top θέσεις. Απλά και στην περίπτωση της Μαρίας, νομίζω και ακόμα και ο Τόμας Γιοχάνσον, ο οποίος ήταν και πρότινος νικητής στο Australian Open, τρομερά αξιόλογος παίχτης και από τους top παίχτες στον κόσμο. Νομίζω ο Παναγιωτόπουλος, ο οποίος την γυμνάζει και τα λοιπά, έχει μια σωστή ομάδα δίπλα της και νομίζω ότι δικαίως συγκαταλέγεται στις καλύτερες στον κόσμο και μπορούμε να δούμε ακόμα περισσότερα πράγματα και από τη Μαρία και να έχει μια διάρκεια και σταθερότητα στην καριέρα της. Αλλά οι επιλογές οι οποίες έγιναν από ό,τι αντιλαμβάνομαι πλουσιοπάροχα, επενδύθηκε, ήταν ένα project το οποίο έγινε σωστά και τα αποτελέσματα τώρα είναι επίσης αντίστοιχου βεληνικούς και μεγέθους και μπράβο σε όσους ήταν κοντά της και στην μητέρα της, νομίζω που είχε, νομίζω ίσως το μεγαλύτερο μερίδιο από ό,τι αντιλήφθηκα στην αρχή της πορείας της. Σε όλους όσους ήταν κοντά της, ένα πολύ πολύ μεγάλο μπράβο από μένα.